Κυρία Βούλτεψη, πώς τις βλέπετε? Αυτή είναι η επιχείρηση επιστροφής στην κανονικότητα για τα Εξάρχεια. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις, έτσι θα γίνουν κανονική γειτονιά. Κύριε Παυλόπουλο, γιατί... δεν είναι θέμα. Προφανώς πρέπει να είναι όλες οι γειτονιές το ίδιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κόμμα, ιδεολογία, πολιτικό σύστημα που να θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ανομία και να είναι αυτό η κανονικότητα. Ναι. Αυτή είναι η επιχείρηση κατά της ανομίας, αυτές οι επιχείρησεις. Ανομία είναι τα ναρκωτικά οπωσδήποτε. Ναι. Ανομία είναι να καταλαμβάνονται κτίρια είτε δημόσια είτε ιδιωτικά και να χρησιμοποιούνται μάλιστα και με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, τον οποίο θεωρώ απαράδεκτο, δηλαδή για στέγαση προσφύγων και μεταναστών. Προφανώς όχι επίσημα από το κράτος, αλλά από μη κυβερνητικές οργανώσεις, ναι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου τους χρησιμοποιούν ως ομήρους, ως ασπίδα για να παίρνουν τα κοινοτικά χρήματα, να εμφανίζουν δηλαδή ότι έχουν κάποιους ανθρώπους τους οποίους περιθάλπουν. Σε άθλιες συνθήκες, οι καταγγελίες για τράφικινγκ είναι πολλές. Άρα λοιπόν δεν έχουν καμία δουλειά, κανένας ιδιώτης, καμία ΜΚΟ, χωρίς να είναι πιστοποιημένη, χωρίς να έχει άδεια ειδική, ναι, να χρησιμοποιεί ανθρώπους προκειμένου να προσπορίζεται χρήματα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρετε, και το ξαναλέω, υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες για τράφικινγκ σε αυτές τις ιστορίες. Κύριε Ρήγα, συμφωνείτε με την τοποθέτηση? Δηλαδή για εμπορία, με συγχωρείτε κύριε Ρήγα, εμπορία ανθρώπων, για να καταλάβει ο κόσμος, και εκμετάλλευση ανθρώπων και σάρκας, κυρίως γυναικείας. Έχετε δεχθεί πάντως κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, ότι όλο αυτό είναι στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής επιχείρησης και δεν είναι ουσιαστική παρέμβαση για την αποκατάσταση της καλοκότητας. Τι να πω τώρα, αδειάζει το κτίριο. Άρα τι επικοινωνία? Το θέμα είναι, γίνεται κανονική γειτονιά, γίνονται έτσι κανονική γειτονιά τα Εξάρχεια, και γιατί δεν είχαν γίνει μέχρι τώρα, αν πιστεύετε κι εσείς ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα? Νομίζω ότι εσείς είπατε κάτι πολύ σωστό μέσω της ερώτησής σας. Πρώτον λοιπόν, ότι τα όποια Εξάρχεια, καταρχήν συμβολικά έχει διαμορφωθεί και έχει στοχοποιηθεί διαχρονικά. Τα Εξάρχεια δεν είναι ούτε τώρα, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε και στις προηγούμενες κυβερνήσεις υπήρχε μια κατάσταση η οποία, επειδή είμαι και άνθρωπος που μεγάλωσα στα Εξάρχεια, γιατί πήγαινα στο Βαρβάκιο που ήταν την εποχή εκείνη εκεί, ήταν μια άλλη να το πω, κουλτούρα που επικρατούσε. Όμως το πρόβλημα είναι αλλού. Το ίδιο πράγμα που υπάρχει στα Εξάρχεια θα μετακινείται σε άλλη γειτονιά. Το ίδιο πράγμα υπήρχε κάποια περίοδο στο Ψηρή. Το ίδιο πράγμα υπάρχει σε άλλο Δήμο. Να μην πω και δεν θέλω να προσδιορίσω. Να μην πω τώρα. Το πρόβλημα της ανομίας, όποια μορφή ανομίας υπάρχει, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι τράφικινγκ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει είναι η προσπάθεια επίλυσης αυτών των θεμάτων. Τα οποία είναι σύμφυτα με την κοινωνική κατάσταση. Είχαμε δεχθεί ότι τα Εξάρχεια είναι άβατο. Είχαμε δεχθεί ότι τα Εξάρχεια. Δεν ήταν άβατο, γιατί δεν θέλω να πω τώρα να προσδιορίσω και περιοχή. Υπάρχουν άβατα κι αλλού. Άρα, άβατα με την έννοια όπως τον εννοεί η Νέα Δημοκρατία ή, εν πάση περιπτώσει, όπως το αντιλαμβάνεται κανένας. Ο καθένας περνούσε. Οι αστυνομικοί λέγανε ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να μπούμε να κάνουμε επιχείρηση στα Εξάρχεια. Και έλεγαν, ομολογούσαν οι ενώσεις, οι συνδικαλιστές. Αυτό σας είπα, κύριε Κατογκόη, στοχοποιούμε τα Εξάρχεια και δεν κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα των δυσκολιών που υπάρχουν και τα προβλήματα που είναι σύμφυτα, αν θέλετε, τα ανεχόμαστε ή τα ανέχεται μια πολιτικές οι οποίες ασκούνται πολλά χρόνια. Εκείνο που πρέπει να λύσεις είναι να υπάρχουν πολιτικές άλλες μορφές, οι οποίες διευκολύνουν. Δηλαδή, εγώ λέω για παράδειγμα, η παρέμβαση στο ΚΕΘΕΑ. Είναι μια παρέμβαση η οποία διαμορφώνει αυτό το οποίο εγώ λέω κανονικότητα. Δηλαδή εκεί που έχεις μια σοβαρή κατάσταση, μια θα έλεγα προσπάθεια που έχει συμβάλει 35 χρόνια, αυτό το πράγμα απομειώνεται και πάει να διαμορφώσει ένα άλλο τοπίο. Έρχομαι λοιπόν, λέω, εκείνοι πρέπει να σταθούμε. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ο προσδιορισμός μας και ο προσανατολισμός μας. Αυτή η ιστορία τώρα με τις εκκενώσεις δεν λύνει κανένα θέμα. Αν δεν αλλάξουν, δεν θα το λύσει. Σας το λέω με την εμπειρία που έχουμε και την εμπειρία που έχουν όλοι. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει παρέμβαση πολύ συγκεκριμένη στα ζητήματα της κοινωνίας που υπάρχουν, τα οικονομικά προβλήματα. Αλλά τι είναι όλο αυτό? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και κυρίως, θα σας έλεγα κύριε Παυλόπουλε, κάτι άλλο πρέπει να δούμε. Να δούμε και άλλο πράγμα. Ότι, και το λέω ευθέως δημόσια, ότι υπάρχουν κυκλώματα τα οποία ενδεχομένως στηρίζονται και από θεσμικούς ή μη θεσμικούς ή παραθεσμικούς κύκλους, είτε οικονομικά συμφέροντα, για να απομειώνεται μια περιοχή, όπως έγινε στο Ψηρή, να εγκαταλείπουν οι κάτοικοι. Να εγκαταλείπουν. Ακούστε, κυρία Βούλτεψη, το λέω γιατί ξέρουμε καλά και το πώς έγινε σε άλλες περιοχές. Απομειώνεται, φεύγουν οι κάτοικοι. Φεύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Άλλο λέω. Δεν είπα, εγώ δεν έβγαλα ότι αυτό είναι μια στοχοποιημένη εκεί πρέπει να πάει. Δεν λέτε τίποτα. Και επιμερών σας γινόντουσαν. Εντάξει, μην έχετε το άγχος κυβέρνηση. Εγώ λέω και επιμερώνω τον προηγούμενο. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Δεν είναι στοχοποιημένο να απομειώνει την περιοχή, να φεύγουν οι επαγγελματίες, να φεύγουν τα σπίτια και μετά θα δείτε πώς μπορεί να γίνει μια κανονική περιοχή έχοντας πάρει συμφέροντα οικονομικά τους χώρους αυτούς. Άρα λοιπόν κλείνω και λέω ότι είναι πολιτικές οι οποίες πρέπει να εμβαθύνουμε. Εμείς εμβαθύναμε σε τέτοιες πολιτικές, δηλαδή οι κοινωνικές πολιτικές οι οποίες να απομειώνουν και να μην διαμορφώνουν ένα άλλο πεδίο. Δηλαδή το Σίτι Πλάζα που ήταν κατηλημένο και γινόταν ρευματοκλοπή, ήταν ωραίο πράγμα. Κοιτάξτε, με μια ΜΚΟ που δεν ξέρουμε τι έκανε εκεί με τους μετανάστες και τις γυναίκες. Δεν είναι μόνο το. Κοιτάξτε, κυρία Βούλτεψη, μην. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Να δούμε τις ΜΚΟ και να δούμε. Στον εισαγγελέα του ΜΚΟ. Προφανώς το θέμα του City Plaza είναι στη δικαιοσύνη. Να δούμε έτσι κι αλλιώς. Να δούμε λοιπόν με τις ΜΚΟ και όλα τίποτα. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές είναι αυτοί οι χώροι όπως. Και πολιτικοί χώροι άλλοι και από το ΚΚΕ και από άλλους δίνει συνεισφορά. Δεν να δούμε. Εγώ, όχι, εγώ δεν έχει μιλήσει χιλιάκα. Άσαμε ως χώρος να χαρείς δηλαδή. Εγώ λέω κάτι το οποίο... Με χαρακτήρισες χώρο, με εξέφεσες και ως χώρο... Καλά, δεν είσαι χώρο. Βάλε μία τελεία, μία τελεία. Δεν είναι χώρος, δεν είναι χώρος. Είναι πολιτικό κόμμα. Τράβα ένα κόμμα και ας το κουκουέ. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Έχεις και εκτιμένη ταχύτητα από εκεί. Εγώ δεν ανάγκη, κυρία Κανέλη, να είσαστε τόσο επιθετικοί. Χωρίς λόγο, εγώ δεν σας τιμώ, δεν είπα κάτι άλλο. Όχι, είπε ότι είναι χώρος, είναι πολιτικό κόμμα. Εντάξει, ωραία, πολιτικό κόμμα. Δεν έχω πρόβλημα αν είναι χώρος. Πολιτικός χώρος είναι αυτός που εκφράζει. Ελάτε να πάμε τώρα στο κόμμα του κομμουνιστικού. Ξέρω πάρα πολύ καλά ελληνικά. Εγώ λέω λοιπόν και κλείνω ότι αυτοί πρέπει να είναι οι πολιτικές οι οποίες πρέπει να ασκούνται και πρέπει να δούμε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Ελάτε, κυρία Κανέλη. Πού να αρχίσω. Από αυτό εδώ, αν αυτό συνιστά επιστροφή στην κανονικότητα, αν πριν υπήρχε μια ανοχή. Πρώτα απ' όλα, πεθάνομαι τη λέξη κανονικότητα, διότι η κανονικότητα είναι κάτι που ορίζεται από αυτόν που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι να ορίζει την κανονικότητα. Επομένως, η κανονικότητα δεν είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά όλους και δεν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη για το τι είναι κανονικότητα. Γίνονται πιο προσβάσιμα τα εξάρχεια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι τα εξάρχεια έχουν μετατραπεί σε ένα είδος γκέτο. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο βράδυ, συστηματικά, τακτοποιημένα, υπήρχαν επεισόδια με μολότοφ. Για να είμαστε σοβαροί. Είχαμε μία σειρά από γεγονότα. Επειδή η μάνα μου γνώρισε τον πατέρα μου στο Vox στο σινεμά. Το γραφείο του πατέρα μου ήταν Θεμιστοκλέους 4. Τη βραδιά του Πολυτεχνείου κρύφτηκα μαζί με τους υπόλοιπους στην Ερεσού, Ιπποκράτους 75 έμεινα. Λοιπόν, έχω ζήσει και ζούσα. Το πρώτο μου γραφείο ήταν Σόλωνος 116. Την ξέρω την περιοχή πάρα πολύ καλά. Δεν μένω πολλά χρόνια στο κέντρο για λόγους περισσότερο υγείας και άλλων πραγμάτων και εργασίας. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί με τα εξάρχεια. Τα εξάρχεια είναι όπως είναι το Χάρλεμ. Ακριβώς το ίδιο. Δεν υπήρξαν ποτέ ούτε Μονμάρτη ούτε τίποτα. Είναι ένας χώρος ο οποίος διεκδικήθηκε πάρα πολλά χρόνια από μια φυσικότατο τρόπο νεολαία η οποία ήταν γύρω-γύρω και η νεολαία είναι πάντοτε πάρα πολύ εύκολος στόχος όλων των εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, πείτε ό,τι θέλετε, παρανόμων, εμπόρων, ελπίδας, παραμύθας και πάει λέγοντας. Προς κατάπληξή μου, χάρηκα να ακούω να υπερασπίζεται το ΚΕΘΕΑ, γιατί το ΚΚΕ για τα ναρκωτικά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι φάτζ με ρετσινόλαδο. Είμαστε εναντίον του υποκατάστατου, είμαστε εναντίον της μεθαδόνης, είμαστε υπέρ της τεχνής θεραπείας, είμαστε υπέρ των προσπαθειών. Έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος να φύγουμε από την ναρκοκουλτούρα. Λοιπόν, τα εξάρχεια ήταν ένα κομμάτι της ναρκοκουλτούρας και μιας πολιτικής που χτίστηκε πάνω στην ναρκοκουλτούρα. Η εκμετάλλευση που γίνεται στα εξάρχεια είναι πρώτα απ' όλα πολυετής, δεν είναι τωρινή. Είναι συνυπεύθυνοι άπαντες. Χρησιμοποιήθηκαν και ως πολιτική κίτρα. Χρησιμοποιήθηκαν ως εμπροστοφυλακή, ως οπισθοφυλακή, ως καταφύγιο, ως ό,τι άλλο θέλετε. Από την εποχή των γεγονότων του Χημείου και πριν από τα γεγονότα του Χημείου. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα τα εξάρχεια για να λυθούν με μία μέρα. Ότι χρειάζονται παρέμβαση τα εξάρχεια μαζί με ολόκληρη την Αθήνα, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία. Υπερπίου θα γίνει η παρέμβαση. Πώς θα γίνει η παρέμβαση είναι ένα άλλο κομμάτι πολιτικό το οποίο ανοίγει μια συζήτηση και αξίζει μια εκπομπή 3 ώρες κάποια στιγμή. Να έρθουν δηλαδή και οι άνθρωποι των εξαρχείων. Όταν λέω οι άνθρωποι των εξαρχείων, το εννοώ το οι άνθρωποι των εξαρχείων. Να έρθουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικηγορικά γραφεία που τα αγοράσανε. Όσο δεν αγοράζει, πού να σα πω, στο κέντρο του Μανχάταν. Έχουν γίνει και επισκευές κτηρίων ήδη εδώ και πολλά χρόνια μέσα στα Εξάρχεια. Υπάρχει και μια ιδιότυπη νομενκλατούρα η οποία έχει εγκατασταθεί στα Εξάρχεια από την εποχή που εμείς ήμασταν φοιτητές και πηγαίναμε στα υπόγεια και ακούγαμε μουσική και δεν είχε και την πολιτική χρειά που θέλει κανένας να πιστεύει. Έτσι, ήτανε μείγμα, ήτανε μίξερ τα Εξάρχεια, μίξερ ιδεών και αυτό είναι καλό πράγμα να υπάρχει μίξερ ιδεών. Δεν υπήρξαν ποτέ όπως θέλει κάποιος να τα παρουσιάσει. Ούτε καρτιά λατάν, ούτε τούτο, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Περισσότερο εξελίσσεται σαν Λέστερ Σκουέρ στο Λονδίνο, το ίδιο πράγμα δηλαδή που έπρεπε να καθαρίσει με κάποιο τρόπο το Σόχο. Και το Σόχο αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα κέντρο με εμπορικά κτίρια. Αυτό είναι το ζητούμενο για τα Εξάρχεια. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο για τα Εξάρχεια. Αλλά προσέξτε, δεν είναι τα Εξάρχεια. Από τα Εξάρχεια ως το Κοσταλέξη. Και χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένα το Κοσταλέξη. Ο στιγματισμός διαφορετικών περιοχών δεν τη μετατρέπει σε κάτι που είναι ούτε θεϊκό ούτε αρνητικό. Τα ναρκωτικά είναι πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχουν και σε χωριά απομονωμένα που κανένας δεν μπορεί να τα φανταστεί. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας το οποίο είναι παγιδευμένο στα ναρκωτικά. Σε μια εξάρτηση πολύ χειρότερη από το τσιγάρο. Είναι μια υποκριτική κουλτούρα σε βάθος. Μπορεί να μην μπορείς να καπνίσεις στο ξενοδοχείο. Γιατί απογορεύεται να καπνίζεις στο ξενοδοχείο. Δεν μιλάω για το κάπνισμα τώρα, ούτε καμία διάθεση έχω. Ναι. Αλλά μπορείς να ρουφήξεις την κόκα σου, μια χαρά, τη σιρούλα σου. Μία και δύο-τρεις να τα βάλεις. Να τα δεις και στις ταινίες, να τα βάλεις στο καθρεφτάκι, στο μπάνιο, μια χαρά. Μπορείς να είσαι παιδεραστής. Μπορείς να πας σε το ταξιδιωτικό πρακτορείο που κάνει τουρισμό για ανήλικα. Όχι, δεν μπορεί. Με επίσημα γραφεία τα οποία στα περνάνε από κάτω. Εντάξει, είναι παράνομο πάντως. Ναι, καλά, μέχρι που διαφημίζονται τώρα. Εντάξει, τι παράνομο. Εδώ έχουν και. Αυτά αφήνουμε απ' έξω. Εμένα κατά την γνώμη μου υπάρχει μια υποκρισία εδώ πέρα, παιδιά. Εδώ υπάρχει υποκρισία. Βάζουμε δίθεν τις επιχειρήσεις για τα ναρκωτικά. Ναι, υπερκρίνουν και πώς θέλει κάποιο. Όλα γίνονται. Όχι, όταν συζητούσατε για την κανονικότητα στα Εξάρχεια, δεν συζητούσατε για τσιγαρινίκια και μαριχουάνα. Όπως συζητούσατε για το Μαξίμου. Συζητούσατε. Δεν στο έχω πει κανένα. Συζητούσατε. Το μπουρνάζι, στο φάληρο, στην εκάλη, στο ψυχικό. Πού θέλετε να σας πω. Άρα. Το και πού θα μεταφερθεί. Με την έννοια αυτή. Και άλλες περιοχές. Δεν λέει Λιάννα, δεν επίτηδες τις λέω. Λέω φλου όσες θέλετε. Άβατα. Τι συμβαίνει τώρα. Το λέει και δεν υπάρχει κανονικότητα. Ακούστε με τώρα. Όταν το Κερατσίνι έγινε άντρο φασιστών, σήμερα απολογεί το Κασιδιάρης. Εκεί δεν ήταν άβατο. Σας σήμερα είμαι στον αέρα σε ένα άλλο στούντιο με την κυρία Κουτροκόη. Με την κυρία Κουτροκόη. Ακούστε με τώρα. Υπάρχουν περιοχές που είναι φασίστες, περιοχές που. Θα το πάμε τώρα από εδώ στο Κολοσσέο. Λέμε ότι τα Εξάρχεια. Δεν μιλάμε για αυτό. Έτσι, κυρία Βούλτεψη, μην κάνουμε ένα πράγμα. Το να μπαίνετε σε έναν διαξυφισμό. Να μετρήσουμε και το χρόνο. Λοιπόν, τα Εξάρχεια είναι ένα κομμάτι. Σε ένα άλλο στούντιο, στο στούντιο του Αντέλα μαζί με την τώρα. Ναι, και σήμερα απολογεί το Κασιδιάρη. Ναι. Και έχουμε δει και πώς εξελίσσεται η δίκη. Ναι. Θέλετε να σας πω και τον γκέτο της δίκης. Για πείτε μου, 4,5 χρόνια σέρνεται η δίκη. Με εξαίρεση το φιλότιμο κάποιων συναδέλφων δημοσιογράφων. Αλήθεια σας το λέω. Με εξαίρεση το φιλότιμο κάποιων συναδέλφων δημοσιογράφων. Και με εξαίρεση τις απέραντες θυσίες και το φιλότιμο συνηγόρων. Προφανώς πολιτικής αγωγής, έτσι, δεν θέλω να μιλήσω για τους συνηγόρους υπεράσπισης, που μπορεί να έχουν και ιδεολογική ή πολιτική ή οικονομική συνάφεια με τη Χρυσή Αυγή. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός είναι ανενημέρωτος. Και παρά τα αυτά, κατάφερε σιγά σιγά να τους αποθήσει. Το πρόβλημα ποιο είναι. Συνέβη από την Τρούμπα μέχρι τα Εξάρχεια και από το Χάλεπ μέχρι οπουδήποτε αλλού. Γιατί το συνδυάζουμε με τη Χρυσή Αυγή. Μόλις περιμένεις να δεις που θα συμβεί. Διάλειμμα, φωνάζονται. Διάλειμμα. Να τελειώσω μόνο τη φράση μου γιατί στον αέρα δεν πρέπει να μείνει. Χειρότερο πράγμα από το να επιτίθεσαι σε κάτι και την ώρα που επιτίθεσαι δεν έχεις πάρει τα μέτρα σου ως κοινωνία για να μην μολυνθείς και να το αφήσεις να διαχυθεί, δεν υπάρχει. Θα συμβεί με τους φασίστες, θα συμβεί με τα ναρκωτικά, θα συμβεί με την παιδική πορνεία.